Μας έλειψε, μεσολάβησε και το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε εδώ και 3 εβδομάδες. Οπότε είπαμε δεν πάει άλλο, πρέπει να τον συναντήσουμε. Μιλώ για τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, δεν είναι έτσι. Είναι σύνηθες τα τελευταία χρόνια ή σου έκανα εγγένεια στην έναρξη ή την πρώτη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν και τα επαγγελματικά υποχρεώσεις. Ναι. Καλά, θα μιλήσουμε και πολιτικά. Για την πολιτική. Να πούμε πολλά. Γίνεται χαμός με την πολιτική. Αλλά εγώ τα βλέπω γίνεται και παραμονές του απολογισμού σας, αυτή μας η κουβέντα, οπότε θα είναι και μια πρόσκληση γι' αυτό. Εγώ θα ξεκινήσω από τα πολιτικά λοιπόν. Όχι θέλετε. Τα τοπικά πολιτικά που και αυτά έχουν ζωηράδα. Ούτως ή άλλως, εμένα όποτε με καλείς εδώ και έρχομαι, δεν έχουμε κάποιο... Ατζέντα δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Είναι... Ότι... Θέλω να δείξετε το χαρτί ότι είναι λευκό απλώς για να σημειώνετε. Γιατί δεν με... Μπορεί κάποιος να λέει έρχεται με 5 σημειώσεις. Ότι τα έχω γραμμένα. Όχι. Ξέρω εγώ. Βλέπει δύο χαρτιά μπροστά. Σημειώνω εδώ αυτά που μου λες μην ξεχάσω. Σύμφωνα. Για να απαντήσω. Δεν λέω να το δείξετε καλού κακού. Λοιπόν. Η σχέση μου με τον κόσμο είναι αναμφισβήτητα εμπιστοσύνης. Άρα δεν ξέρουν ότι δεν τους κοροϊδεύω. Τι να τους δείξω το λευκό χαρτί. Μην τρελαθούμε. Στο ντοκιμαντέρ που μεταδώσαμε χθες. Είπατε ότι είχαν ξεκινήσει όλα από το περασμένο καλοκαίρι, πρώτα με τις φωτιές που είχαν κυκλώσει το Βόλο για 2 μέρες. Ένα μήνα μετά ήρθε η πρώτη πλημμύρα. Επαναλήφθηκε το φαινόμενο στα τέλη του μήνα, σαν σήμερα, έτσι 26-27 του μηνός ήταν. Τα νεκρά ψάρια. Οπότε όπου πάω με ρωτάνε πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδιά, στο Βόλο. Λέω, με τον Μπέο δεν βαριόμαστε ποτέ. Αυτό είναι το εξασφαλισμένο. Θα τα πούμε και τα ζωηρά. Όχι, δεν λέω για τα σοβαρά τώρα. Λέω για τη ζωηράδα που μπορεί να έχει η πολιτική ζωή, η τοπική. Θα τα πούμε και αυτά. Νιώθουμε όλοι ότι χωρίς να έχουμε το μεγάλο γεγονός που έζησε η χώρα, αλλά από τη μεταπολίτευση και μετά υπήρξαν μεγάλα γεγονότα. Νιώθουμε όμως ότι υπάρχει μια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, μια νέα δημοκρατία, να ξεκινήσουμε από την κυβερνώσα παράταξη. Που δεν μπορεί να αναταχθεί από τις ευρωεκλογές και μετά, με πολύ χαμηλές επιδόσεις και δημοσκοπικά. Με ένα αντάρτικο, το οποίο δεν είναι μόνο οι 11, είναι και διάδες που δυσκολεύουν με ερωτήσεις τους στην κυβέρνηση, μια διαγραφή και δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη, μόνο αν θα ακολουθήσουν κι άλλες. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ που ένα χρόνο τώρα τρώει τις σάρκες του. Με το ΠΑΣΟΚ να αναζητά νέα ηγεσία. Να διωγγώνονται δημοσκοπικά πάντα. Αλλά και στην κάλπη, όπως είδαμε στις ευρωεκλογές, δυνάμεις που τις θεωρούσαν ακραίες, μη συμβατικές κλπ. Οπότε, επειδή σας αρέσει και την παρακολουθείτε την πολιτική και τη διαβάζετε, και τη διαβάζετε με μια άλλη ματιά από αυτή που έχει ένας πολιτικός, εννοώ ένας κοινοβουλευτικός ή ένας αναλυτής, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να σας απαντήσω. Καταρχήν, εγώ τη διαβάζω, την αντιμετωπίζω, την αναλύω με την πραγματικότητα και αφού γκράζομαι στο ίδιο στα ίδια μήκη κύματος με τον απλό τον κόσμο, με τους πολίτες και όχι πολιτικά όπως το κάνουν οι υπόλοιποι. Να πω καταρχήν είναι 2 διαφορετικά πράγματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Δηλαδή σύμφωνα, ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιος θα πει, όχι, θα βάλω εγώ μια άλλη οπτική, κάποιος θα πει καλά ο Μπέος όμως μπορεί να μην είχε καμία ταμπέλα όλα τα χρόνια που πολιτεύεται. Δεν του έχουν κολλήσει καμία ταμπέλα. Μόλις τα βάζε, αλλά τώρα στα πράγματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα θα κάνει μια προσεκτική διατύπωση για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει παρεδώσει για λογαριασμό του για την πόλη. Ναι. Διεκδικεί, θα διεκδικήσει και πάει λέγοντας. Δεν σταματάει το να διεκδικήσω κάτι και τα συμφέροντα της πόλης μου. Είναι πάνω απ' όλα. Και από τις προσωπικές μου, αν θέλετε, απόψεις και θέσεις. Άρα λοιπόν είμαι προσεκτικός σε ό,τι αφορά την πόλη μου και τίποτα άλλο. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω, πίστεψέ με, πρόβλημα να έρθω σε σύγκρουση. Και έχω έρθει, άσχετα αν δεν το έχετε μάθει, με αρμόδιους υπουργούς για τα συμφέροντα της πόλης μου. Και θα συνεχίσω πιο έντονα τώρα, εάν... Στον έναν αυτό δύσκολο χρόνο. Βέβαια, ναι, γιατί τρέχουν οι υποχρεώσεις, οι εξελίξεις, η ασφάλεια των πολιτών.
η αποκατάσταση των ζημιών, τα έργα, οι υποδομές. Αυτά τα είπατε χθες. Ναι. Στο ντοκιμαντέρ που μεταδώσαμε είπατε ότι έχουν καθυστερήσει. Πολλοί έχουν καθυστερήσει. Και δεν έχω πρόβλημα να το πω, αλλά να πάμε για την πολιτική. Θα πω λοιπόν ότι έχουν πάλι σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήρθε πρόσκληση χωρίς τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι στην Αμερική, με 15 υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς και αυτά. Για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Να είχαμε να λέγαμε τώρα που θα έρθει ο Σεφερλής, θα του κάνει ρε εσύ μια κωμωδία, γιατί για κωμωδία μιλάμε. Μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ λοιπόν για την, αν και ο Βόλος σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλία, εντάξει λόγω και την παρουσία τη δικιά μου, με άριστα το 10 είμαστε στο 6, μπορεί και 5, οι υπόλοιποι είναι στο 0, δεν έχουν ξεκινήσει καν, αλλά οφείλουμε να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ελάχιστο όμως, όταν έρχεται ο υπουργός... Μας αποκαλύψατε ότι αυτά γίναν με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση. Είπα τότε από τα 200 εκατομμύρια. Με το 15% 30 έχουν δώσει μέχρι τώρα και έχουν γίνει έργα πάνω από 50 εκατομμύρια. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το εισπράττει η Δημοτική Αρχή με τις ενέργειες που κάνει και με τον τρόπο που λειτουργεί. Γιατί κανείς δεν δουλεύει τζάμπα. Και είμαστε στο Πας Γιάννενα, στο περίμενα. Έχω λοιπόν τις συναντήσεις και περιμένω και την επαφή μου με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα πούμε. Πάντως να πω την τελευταία φορά που συναντήθηκα στο Δημαρχείο με τον κύριο Ταχιάο, τον αρμόδιο υπουργό, είχε δεσμευτεί ότι 1η Ιουνίου, αν και δεν με αφορά, αλλά με αφορά για τον τόπο μου. 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα έργα ανά την περιφέρεια Μαγνησίας, που έχει να κάνει και με το Βόλο. Οι προσβάσεις στα δίκαια και όλα αυτά. 1η Οκτωβρίου. Και δεν έχει βάλει ούτε πετραδάκι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάποια εποχή στην Ελλάδα με τους πολιτικούς που ανοίγουν το στόμα τους, δεσμεύονται και δεν τηρούν τις δεσμεύσεις ή τις δεσμεύσεις τις πάνε όποτε θέλουν. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, τώρα να πούμε τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη με τους άλλους. Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Κρατήστε το αυτό. Mm-hmm. Είναι ηγέτης. Όμως τα προβλήματα που έχει τώρα στην τα ισοκομματικά με τους βουλευτές και αυτά είναι από άλλες αν θέλετε ξεκινούν από άλλα πρόσωπα λέτε. Γιατί δέστε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λέτε από τους Καραμαλικούς και τους Αμαρικούς. Όχι, και από εκτός. Α. Δηλαδή πόσα στελέχη έχει πάρει, δεν θέλω να ονοματίσω, γιατί κάποιοι είναι παλιοί μου φίλοι, κάποιοι δεν θέλω να ονοματίσω. Μπορείτε να τους βρείτε αυτά που θα πω. Ναι. Καταλαβαίνει. Ωραία, για είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ψήφισε ο κόσμος. Είναι εκτός κυβέρνησης. Είναι στελέχη τα οποία επέλεξε ο Πρωθυπουργός γιατί κρίνει ότι μπορούν να προσφέρουν έργο. Δεν είναι όμως εκλεγμένοι. Μισό λεπτό. Δεν είναι. Εδώ έχουμε όμως το Αντάρτικο που λένε, το γαλάζιο Αντάρτικο, ήταν από 11 βουλευτές. Είναι εκλεγμένοι. Είναι εκλεγμένοι. Λέτε ότι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν έχουν υπουργοποιηθεί. Στα τελευταία 5-6 χρόνια, βέβαια, έχουν. Μάλιστα. Είναι ένα. Όχι, το ακούω. Το συζητά και η κοινωνία. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν μπορείς να παίρνεις από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από όπου θέλεις, από το ΚΚΚ, να τους κάνεις υπουργούς και τους ανθρώπους που έχουν κάνει αγώνα για σένα να μην δοκιμάζεις τουλάχιστον. Γιατί, ναι, μπορεί να είναι πιο άξιοι αυτοί που πήρες. Εσύ ξέρεις, εσύ διοικείς, γι' αυτό λέω ηγέτης, διοικεί ο Μητσοτάκης και αποφασίζει σε σχέση με τους άλλους. Και γι' αυτό είναι ηγέτης. Και μπράβο του. Μέχρι εκεί όμως, στο άλλο δεν θα κρίνω εγώ αν επέλεξε σωστά ή λάθος, θα το κρίνει η πορεία. Γιατί λέτε ότι το πρόβλημά του είναι η εσωκομματική γκρίνια. Εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια όπως αποτυπώθηκε και στις εκλογές, ενώ προτριμήνου, τετραμήνου, αλλά και στις δημοσκοπήσεις, μεγάλη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Δεν μιλάμε για την κοινωνία τώρα. Μου είπες για τα πολιτικά θέματα, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ζορίζουν εσωκομματικά. Ναι, πάμε και η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη. Παίρνω μια θέση γι' αυτό. Για την κοινωνία να μην θα μιλήσω, θα τοποθετηθώ. Ωραία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Να πάω στην κοινωνία για να πάω μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία, όχι 100%, 1.000.000% έχει δίκιο. Και υπάρχουν και πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί στην κοινωνία. Και όταν μιλάμε για
ακρίβεια στην καθημερινότητα, στα προϊόντα διατροφής, στο σούπερ μάρκετ, στις άμεσες ανάγκες του απλού ανθρώπου, της νοικοκυράς, της καθημερινότητας, τι να πρωτοπούμε για την αύξηση και την ακρίβεια της ενέργειας και όλα αυτά, μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και δίνει λύσεις. Και δίνει λύσεις, γιατί εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ποιες λύσεις, έχω τις λύσεις εγώ. Δεν θα τις αλλά πω. Είναι δικιά της υπόθεση να τις βρει. Να τις βρει. Εγώ τις έχω τις λύσεις. Και άμεσα. Πείτε μια. Όχι, γιατί να πω. Μια πρόταση. Δεν θα πω. Καμία πρόταση. Είναι δουλειά της κυβέρνησης. Να κάτσει να τις βρει. Όταν ρωτηθώ επίσημα και χρειαστούν την άποψή μου, να τις πω. Δεν θέλουν. Εγώ εκεί το πάω. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Και είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, αν θέλετε, θα σκάσει. Δεν μπορεί να απορρίπτει μία μελέτη ολοκληρωμένη του Δήμου Βόλου εδώ και 3 χρόνια ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυλακάκης, όπου εξασφαλίζει δωρεάν ρεύμα, ενέργεια σε όλα τα σχολικά κτίρια και δημοτικά κτίρια και σε 2.000 ευάλωτα νοικοκυριά, να πάρει την άδεια να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα με ολοκληρωμένη μελέτη. Μιλάμε πρωτοποριακή, και ακολουθεί μετά από το Δήμο Βόλου και άλλοι 2 δήμοι, δεν θυμάμαι, μου φαίνεται Δήμος Ακρινίου και κάποιος άλλος Δήμος, και να δίνει άδεια σε ιδιώτες. Όχι ρε κύριε, εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το οποίο προς τιμή του ο Πρωθυπουργός πριν φύγει για την Αμερική πήρε θέση και είπε θα το λύσουμε. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να πάει πιο μπροστά ο ιδιώτης από τους Δήμους που έχουν απέναντι στην κοινωνία προσφορά. Εν πάση περιπτώσει θα λυθεί αυτό το θέμα, το πιστεύω ακράδεκτα με την παρέμβαση του Μητσοτάκη. Ναι, αλλά εσείς καταγγέλλετε ότι πρώτα πρόβλημα. Γίνεται η στραβή και μετά τη διορθώνω. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, να σας πω κάτι, δεν είναι και εύκολο. Και εδώ μήπως στο Δήμο Βόλου δεν έχουν γίνει πολλές στραβές, γιατί δεν μπορούν να περνάνε όλα από μένα. Φαντάσου ένα ολόκληρο κράτος. Γι' αυτό είναι ο ηγέτης να τα παρακολουθεί και να δίνει λύσεις. Και νομίζω τα περισσότερα θα δώσει λύσεις. Βέβαια η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο είμαι κάθετα αντίθετος με τα Market Pass. Market Pass και όλες αυτές τις βλακίες. Καταρχήν, τα βρίσκεται αναξιοπρεπή, ναι, για τον κόσμο. Αναξιοπρεπή πρώτον. Δεύτερον, ελληνικά μιλάμε, παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε ξένες φράσεις. Βρέστε το αντίστοιχο ελληνικό. Market Pass στο ελληνικό, όπως τον άλλον, πώς το λέγανε, που... Κουπόνι μάρκετ. Και το κουπόνι δεν θέλει, είναι ελληνικό. Ναι. Αλλά δεν είναι λύση αυτό. Υπάρχουν άλλες λύσεις που δεν θα θίγουν την αξιοπρέπεια του πολίτη. Να ψάξουν να το βρούνε. Και πάμε... να επιστρέψουμε στην ελληνική γλώσσα, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Όπως ρώτησε η δημοσιογράφος τον Τριαντάφυλλο για το... Non-binary. Και λέει, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Μην τρελαθούμε. Φαντάζομαι τώρα ξαφνικά. Το ήξερε, αλλά πούλησε τρελίτσα. Όχι, μπορεί να μην το ήξερε πραγματικά, επειδή τον ξέρω τον Τριαντάφυλλο. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, αφήστε μας ρε παιδιά, Έλληνες είμαστε, η ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και είναι... Διαβάσα την ανάρτηση του Κασελάκη που λέει, για να δείτε τι περνούσα ένα χρόνο τώρα, που δεν πέρασα μια ήσυχη μέρα χωρίς να με αμφισβητούν. Εγώ θα πω καταρχήν για τον Κασελάκη. Είμαι αντίθετος και πιστεύω ότι δεν έχει την ικανότητα να είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί εξουσία. Όμως σε πολλά πράγματα που είπε ο Στέφανος έχει δίκιο 100%, όχι 99%, 100% για τους ανεπάγγελτους, για αυτούς που ζουν μέσα από το κόμμα. Αυτά που λέω εγώ δηλαδή τα έχει πει με άλλο τρόπο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Βγήκε μετά ο Πέτρος ο Παπάς, ο βουλευτής, και τα επιβεβαίωσε. Που λέω, τι δουλειά κάνετε ρε. Ποιοι είναι αυτοί οι Θεοχαρόπουλοι και οι Λιόπουλοι, και να μην πω άλλους καμιά δεκαριά. Ποιοι είστε εσείς ρε. Και έχετε άποψη και τι δουλειά κάνετε, πέστε μου. Εφημερίδα δεν έχετε σκίσει. Και οδηγήσατε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που ξεκίνησε, στο 3,5-4%, εκεί θα πάει. Και τελείωσε. Και με πολλές απόψεις, πολλές γνώσεις. Δηλαδή, είτε είναι δυνατόν ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, τόσες φορές τον Ιω Ανδρέας ο Παπανδρέου, να είχε τέτοια στελέχη δίπλα του, μιλούσε κανένας.
Αυτοί είναι οι ηγέτες. Διοικούμε, κύριε, δεν συνδιοικούμε. Και να συνδιοικήσω με ποιον? Με έναν ανεπάγγελτο? Με έναν που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του? Με έναν που ζει από το κόμμα? Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, δεν χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Αν είναι υποψήφιος, θα ξαναβγεί? Εγώ να σας είμαι πω κάτι. Υποψήφιος. Εάν δηλαδή ήμουν ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ψήφιζα πάλι. Γιατί αυτό που κάνανε. Λέτε όμως ότι δεν έχει στόχο. Ναι, άλλο αυτό. Ήταν πραξικόπημα όμως αυτό που έγινε. Και είναι ντροπή για αριστερούς, για προοδευτικούς του κόλου που τους λέω. Εδώ ταιριάζει. Τον ψήφισαν τον Κασελάκη καλός, κακός? Αυτό θα το κρίνει η πορεία. Ο λαός. Η βάση. Ποιοι είστε εσείς, ρε, 70, 80, 180 όσοι είστε, που θα αμφισβητήσετε. Ναι, ήταν σε ένα μικρό σώμα στην Κεντρική Επιτροπή. Που θα αμφισβητήσετε τη βούληση του λαού. Ποιοι είστε, ποιοι θα σας δίνουν το δικαίωμα αυτό? Το αν κάνει λάθος ο πολίτης ή ο ψηφοφόρος ή ο λαός ή η κοινωνία θα το πληρώσει. Εσείς θα το ψηφίσατε, λέτε, γιατί αν ήμουν ψηφοφόρος. Πραξικόπημα, λόγω, ναι, για να τελειώσει και να καθαρίσει αυτό. Γιατί να σας πω κάτι. Το ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μου, η πατρίδα σου, η πατρίδα μας δεν έχει αντιπολίτευση, αφορά όλους μας. Ναι, είναι κακό, και βεβαίως. Πολύ κακό. Πολύ. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει Mickey Mouse, αυτούς που βλέπεις κάθε μέρα στην τηλεόραση και μιλάνε, με πιάνουν από τη μία τα κλάματα, γιατί σκέφτομαι τον πατέρα μου που πήγε φυλακή για τα πολιτικά του φρονήματα, και από την άλλη γελάω που τους βλέπω. Για πρωινό τους έχω. Ο Μητσοτάκης σηκώνεται και γελάει. Τους βάζει, πώς βάζει ένα παιδάκι τα Mickey Mouse το πρωί κάθε Σαββατοκύριακο? Τους βάζει και φτιάχνει την ημέρα του. Μόλις τους βλέπει, ό,τι σας λέω. Λοιπόν, το πρωί που ξυπνάει ο Μητσοτάκης, ανοίγει την τηλεόραση. Βλέπει αυτούς τους καραγκιόζηδες και τον πιάνουν και τα γέλια. Καλά, Μητσοτάκης, είπατε πριν ότι πρέπει να τα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπα όμως ότι είναι ηγέτης. Και δεν τους βλέπει αυτούς. Τώρα πάμε στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Ήθελα να κατέβω κι εγώ υποψήφιος. Τι λέτε, εσείς δεν θα έβγαινα? Εκεί πρέπει δηλαδή να κάνετε χαβαλέ ή να δοκιμάσετε. Όχι, δεν θα σας πω κάτι. Τις αντοχές τους. Ήταν με τι αντοχές? Πέστε μου, ποιοι είναι αυτοί, αν εξαιρέσεις. Εγώ καταρχήν. Εκεί ποιον θα ψηφίζατε? Ποια θέση θα ψηφίζατε? Από τους έξι. Θα ήταν άδικο. Okay. Να πάρω θέση. Δεν μ' αρέσει να είμαι άδικος. Όμως θα πω, θα τοποθετηθώ για τον καθέναν. Να πάρω πρώτα τον Δήμαρχο Αθηναίων. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω πει ούτε για μαζί του. Δεν έχετε βρεθεί σε μια ποτέ μάζοξη δημάρχου? Ποτέ. Okay. Θεωρώ αυτό που έκανε είναι προσβολή απέναντι σε όσους τον ψηφίσανε. Με την έννοια πια. Και δεν είναι και κριτήριο, έχει κάνει λάθος. Θα μπορούσε να διεκδικήσει την Προεδρία, αφού καθότανε να τιμήσει τον κόσμο και την Αθήνα, να παράγει έργο και να πει εγώ είμαι εδώ. Σήμερα που μιλάμε έχω κάνει αυτό το έργο και ζητώ την εμπιστοσύνη και την ψήφο του κόσμου για να οδηγήσω το ΠΑΣΟΚ σε νίκη και να γίνει πάλι κυβέρνηση. Αυτή θα ήταν η δικιά μου άποψη. Νομίζω ότι ήταν λάθος του. Δεν είμαι εγώ που θα τον κρίνω. Για την κυρία Διαμαντοπούλου θα αφήσουμε τελευταίο τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, για ένα, να πάρω τους άλλους δύο. Εάν νομίζει η κυρία Γιαννακοπούλου ότι η πολιτική είναι γόνος και η συνέχεια απογόνων, κάνουν λάθος. Πιστεύετε εσείς ότι ο κύριος κατρίνει στον έναν τον άλλον? Ναι. Ή η κυρία Γιαννακοπούλου? Αυτούς και τους δύο, πολιτικοί όπως είναι ο Μητσοτάκης, θα τους είχαν για μισή χόρτα. Μισή μερίδα χόρτα. Και φτηνά χόρτα μιλάμε. Πού πάτε? Γιατί όμως τι εκλέγονται, είναι πολιτικοί, και ξαναεκλέγονται. Βουλευτές, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ένας πολιτικός, επειδή για διαφόρους λόγους δεν είναι όλοι στη Βουλή γιατί αξίζουν. Είναι και άλλες συμπέγγες. Αυτό ξαναπείτε το, και δεν το λέω για τους συγκεκριμένους δύο. Ναι. Αυτό λοιπόν, ξαναπείτε το. Άρα λοιπόν ας το κλείσουμε εκεί. Έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν και να δεν γίνεται. Δηλαδή όταν είσαι αρχηγός κόμματος, δεν πηγαίνεις αρχηγός κόμματος στο να είσαι. Πηγαίνεις να διεκδικήσεις την αρχηγία ενός κόμματος γιατί πιστεύεις ότι θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ότι θα κερδίσεις τις εκλογές.
Πιστεύετε λοιπόν και ο κύριος Κατρίνης και η κυρία Γιανακοπούλου έχουν τέτοια δυνατότητα, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα να πάμε, καλά για τον Δεγερουλάνο, άστρο, ένας τύπος, αυτός τη δουλειά κάνει. Δεν θέλετε να πείτε τίποτα για αυτό. Τίποτα, γι' αυτό δεν είναι, okay. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου, σας παρακαλώ πολύ. Τώρα πάμε με τον Ανδρουλάκη και με αυτόν δεν έχω πει ούτε γεια. Ούτε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Ο Ανδρουλάκης. Είναι 2,5 χρόνια στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ναι, θεωρώ λοιπόν για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών το χειρίστηκε λάθος. Γιατί? Γιατί ήταν μια δικιά του υπόθεση και άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ να παίζει μπάλα με τις υποκλοπές. Δικιά του, προσωπική του υπόθεση ήταν. Και δεν έκανε αυτό. Δεν το καρπόθηκε, λέει το κόμμα. Βέβαια. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου είναι μια σοβαρή υποψηφιότητα. Δεν ξέρω αν έχει αυτό το χάρισμα. Βέβαια, θύτευσε στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Επί σειρά ετών ήταν στέλεχος. Με το Σιμίτη σίγουρα, δεν ξέρω αν ήταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θυμάμαι. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, την τοποθέτησε, ήταν η νεότερη νομάρχης. Έτσι, λοιπόν, εντάξει, λέμε για τη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια δυναμική, γιατί στην πολιτική πρέπει να έχει και δυναμική. Σας αρέσει πάντως, καταλαβαίνω. Ναι, είναι σοβαρή, έχει καλές τοποθετήσεις, δεν ξέρω τώρα, δεν θα πάρω θέση, είναι άδικο για γενικά, αλλά η πολιτική δεν είναι, ξέρετε, οι γραβατάκηδες αυτοί που καταστρέψαν την Ελλάδα. Η πολιτική πρέπει να έχει πολλά κιλά. Ναι, ναι. Κιλά μιλάμε. Κιλά, ναι, κιλά, δεν λέω, πάμε, ναι, κιλά, ναι. Κιλά, πολλά κιλά. Και όταν βαράς το χέρι σου, να αισθάνεται. Αν θυμάσαι την πρώτη ομιλία στο Αχίλιο, βάρισα το χέρι και έσπασα και το... Και το ψεύτηκε. Ναι, και έσπασα το... Πόντιουμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, καλή τύχη τους εύχομαι και εύχομαι ο λαός αυτή τη φορά να ψηφίσει ανθρώπους καλύτερους από ό,τι έχει μπροστά, να επιλέξει τον καλύτερο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί όλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και αυτό είναι κακό για την πατρίδα μας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και όποιος βγει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, αυτά τα αγκάθια, τα κατάλοιπα, τους ανθρώπους που δεν έχουν σκίσει εφημερίδα, που δεν έχουν κολλήσει ένα ένσημο, να τους απομακρύνει. Δεν χρειάζεται τέτοια στελέχη πολιτική. Η πατρίδα μας χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν για τους αγρότες, γνωρίζουν για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, να δώσουν λύσεις. Ναι, χρειάζονται και επιστήμονες που μπορούν να πάνε έξω, αλλά πρέπει να γίνει ένα πάντρεμα. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι τοπικά δεν βαριόμαστε. Είχαμε εντάσεις και με τον Δημήτρη Κουρέτα και με τη Ζέτα Μακρύ, το πιο πρόσφατο. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις θα τα πούμε αυτά. Θα μιλήσουμε και για έργα βεβαίως. Θα μιλήσουμε και για τα Χριστούγεννα. Για χαρές, αυτό θα έλεγα, για γιορτές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, είμαστε εδώ. Είχαμε μέσα στο καλοκαίρι μια σύγκρουση αρκετά έντονη με τον Δημήτρη Κουρέτα. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν τα ίδια έντονα ακραία συναισθήματα σήμερα πια. Δεν είναι θέμα συναισθημάτων και δεν είναι θέμα προσωπικό. Εγώ ήρθα σε σύγκρουση με τον κύριο Κουρέτα για την πόλη μου και κλείνει εκεί. Και κοιτάμε μπροστά. Τέλειωσε αυτή η σελίδα, έκλεισε. Έκλεισε. Το λέω, όσοι σας ξέρουν καλά και σας ζουν, στα 10 χρόνια που είστε στα πράγματα, ξέρουν ότι, δεν είναι 10, είναι 13. Τι 13? Τρίτη θητεία. Ναι, τώρα. Θα είναι 14. Ναι, γιατί είναι πενταετής. Ναι. Λοιπόν, με το καλό και να θα ζήσουν, συμπορευτείτε. Πρώτο Θεός, καλά, μηγεί, προφανώς. Δεν μπορώ να και θα συμπορευτείτε. Αν κάθε φορά που ανοίγει μια δυσάρεστη σελίδα μένει ανοιχτή, δεν θα κάνετε προκοπή. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν μένει ανοιχτή, αλλά δεν μένει και αναπάντητο όταν εγώ έχω μια ευθύνη για κάτι και προσπαθώ να τη χρεώσω κάπου αλλού. Εγώ λοιπόν καλά, είμαι πάντως εδώ. Η κόντρα δεν ξεκίνησε απευθείας με τον κύριο Κουρέτα, με έναν συνεργάτη του κλπ. Έσβησε αυτό το θέμα. Για μένα έχει σβήσει. Το τελευταίο είναι με την υφυπουργό παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Θα συνεργαστώ
με τον κύριο Κουρέτα σε όλα τα επίπεδα για το συμφέρον της πόλης μου. Και δεν θα αφήσω να πέσει τίποτα ή να μην διεκδικήσω κάτι για την πόλη μου ό,τι χρειαστεί. Άρα λοιπόν και αυτή είναι η δουλειά του υπερπεριφερειάρχη. 8 μήνες συμπορευθήκατε εσείς ως δήμαρχος, εκείνος ως περιφερειάρχης, καινούριος περιφερειάρχης. Ναι. Μέχρι να γίνει αυτό το περιστατικό, είχατε καλή συνεργασία. Πολύ καλή συνεργασία. Ωραία. Άρα, λύναμε τα θέματα με ένα τηλέφωνο. Μπράβο. Και έτσι πιστεύω να συνεχίσουμε. Ωραία. Πάμε με την κυρία Μακρύ. Ναι, γιατί ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος είναι του Κουρέτα ή του Μπέου. Σύμφωνα. Έτσι. Αφού έχετε την πίστη ότι θα συνεχίσετε καλά, κρατούμε αυτό. Έτσι πιστεύω. Δεν έχω, και δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Αν ο κύριος Κουρέτας δεν θέλει. Δεν έχετε να σημάδι για διαφορετικό. Ναι, αν ο κύριος Κουρέτας δεν το επιθυμεί αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Ναι. Μα σας πάμε γι' αυτό ρωτώ, σας έδωσε σημάδι. Όχι, όχι, κανένα. Γι' αυτό. Κανένα. Λοιπόν, να πάμε, λέμε τα πράγματα που θέλουμε. Πάμε στην κυρία Μακρύ. Στην κυρία Μακρύ. Δεν θα με διακόψει όμως. Παρακαλώ. Και είμαι σίγουρος ότι αν δεν μας παρακολουθεί, θα την ενημερώσουν. Οπότε και αυτά που λέω γράφονται. Επειδή άκουσα, δεν το είδα και κρατάω μια φράση και θα το πω. Ότι είπε ότι οφείλουν να με σέβονται. Θα πω λοιπόν στην πρώην φίλη μου να το διορθώσει αυτό και να το μάθει στο υπόλοιπο της ζωής της, ότι το σεβασμό τον κερδίζεις, δεν τον απαιτείς, και τον κερδίζεις μέσα από την καθημερινότητα, τις πράξεις σου και τα έργα. Να το κλείσω αυτό. Τώρα, εάν νομίζει η κυρία Μακρύ ότι ο κόσμος που την ψήφισε και την έχει ψηφίσει πολλές φορές και καλά έκανε, δεν το κρίνω αυτό προς Θεού, ότι την ψήφισε για να πηγαίνει στη Σκιάθο και στη Σκόπελο να δίνει 2 βιβλία, 2 τετράδια ή 2 τάμπλετ, είναι γελασμένη. Τα προβλήματα λοιπόν του Βόλου είναι συγκεκριμένα και οφείλει το χρόνο της να τον αφιερώσει εκεί. Και αυτά τα προβλήματα τα έχει αναδείξει, τα έχει δουλέψει και τα έχει επεξεργαστεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Και είναι η εξασφάλιση των πηγαίων νερών από τον Πύλιο, όπου είναι ένα έργο ζωής και δεν είναι υπόθεση του Μπέου, είναι υπόθεση όλων μας. Αυτό είναι και για τους άλλους βουλευτές μήνυμα να ακούσουν, και όσοι πολιτεύονται που έχουν υποχρέωση απέναντι στο βολιώτικο λαό. Είναι λοιπόν το νερό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, και η Δημοτική Αρχή είχε την, αν θέλετε, την εμπειρία, τη γνώση, την πρόβλεψη από το 2015 να ολοκληρώσει και να δρομολογήσει μία μελέτη και να εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο το ολοκλήρωσε και είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος Δήμος που έχει αυτό, έχει, ο φάκελος αυτός έχει πάει και με CD και ολοκληρωμένο, καταγεγραμμένο, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον κύριο Σκυλακάκη, στον Υπουργό το Λιβάνιο και στους βουλευτές του νομού. Και το δεύτερο, οι ενεργειακές κοινότητες που θα δώσουμε δωρεάν ρεύμα στους πολίτες 2.000 ευάλωτα νοικοκυριά και σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Αν λοιπόν δεν σκύψουν όλοι από πάνω, δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου, είναι ολονών μας και δεν θα το χρεωθεί κανένας. Αν νομίζουν λοιπόν όλοι, και πιάνω τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Μπουκόρο, την κυρία Ζέτα Μακρύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα για την πόλη μου να έρθω με κανένα σύγκρουση. Σε σύγκρουση. Είμαι φίλος, τους απλώνω χέρι φιλίας, αλλά για την πόλη μου θα συγκρουστώ. Αν νομίζουν ότι θα πηγαίνει ο ένας στον Αλμυρό, ο άλλος στη Σκιάθο, ο άλλος στην Αχίαλο ή δεν ξέρω πού, και βγάζουν φωτογραφίες ότι μιλήσανε, αυτό δεν είναι πολιτική, ξέρετε. Αυτό είναι να υπάρχει επικοινωνία, συντήρηση για ψηφοθυρικούς λόγους. Εδώ θέλουμε έργο. Θα νοιαστούν για όλο τον νόμο, εκλέγονται από όλο. Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν όλος ο νομός, μάλιστα, δεν είπα να μην νοιαστούνε, αλλά εδώ μιλάμε για 2 έργα ζωής που θα γράψουν ιστορία. Και εδώ οφείλουν να έρθουν σε σύγκρουση με το Σκυλακάκι, με το Λιβάνιο, με οποιοδήποτε. Γιατί έρχεται. Τους φωνάζετε έρχεται, δεν λέει τίποτα όμως. Μόνος μου, εδώ έρχεται δύσκολος χειμώνας. Σας το λέω να το ξέρετε. Είναι θέμα χρόνου πότε θα εκραγώ. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα,
Γιατί οι επισκέψεις. Όταν εκραγείται εναντίον της κυβέρνησης. Δεν θέλω να φτάσω εκεί. Αλλά η πόλη μου, η πόλη μου είναι πάνω από όλους. Να το ξεκαθαρίσουμε. Βγαίνει αυτό. Υπουργός με την ανακοίνωσή της μετά τη δική σας ανακοίνωση που την εγκαλέσατε για τη μελέτη, για τη συντήρηση του υπάρχοντος κτηρίου και εξηγεί ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και όχι, δηλώνει, δεν λέει αυτό η ανακοίνωσή της. Μαζί σας. Δεν λέει αυτό η ανακοίνωσή της. Τώρα δεν. Βγάλτε την να δείτε και να σας πω και κάτι. Αυτό λέει. Και να σας πω κάτι. Δεν κατάλαβα. Είναι δουλειά της ΔΕΤΑ της Μακρής να ανακοινώνει μελέτες. Τι είναι. Δεν πρέπει να συντηρηθεί, μα εκείνο θα καταρρεύσει. Δεν κατάλαβα, δεν πάει να καταρρεύσει. Ένα λεπτό. Το δικαστικό είναι σε πέντε χρόνια. Εγώ να σας πω κάτι. Καταρχήν, θα το αφήσουμε να καταρρεύσει. 900, καταρχήν αυτό το κτίριο θα περιέλθει στο Δήμο. Αυτή είναι η συμφωνία. Όταν ολοκληρωθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Να σας πω κάτι. Αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Μακρύ είναι 950.000. Ναι. Μελέτες, χαρτιά. Να τα δώσουν στην Αγία Παρασκευή. Και είναι κι άλλο ένα 600 κάτι για τη συντήρηση. 2,5 εκατομμύρια. Δώστε τα ρε στον Κοσμάκη που πεινάει. Δώστε τα ρε στον Κοσμάκη που πολλοί ακόμη είναι, δεν έχουν μπει στα σπίτια τους από τις καταστροφές. Δώστε τα να πιάσουν τόπο. Τι τα δίνετε. Θα τα δίναν και γι' αυτό. Αλλά... Τι τα έχουν δυνατότητα δηλαδή να εξαγγέλνουν μελέτες για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Καλά τώρα μην λέτε τέτοια γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Θα ξεκινήσει το Μουσείο της Αργούς που έχει 14. Θα σου πει ο άλλος προηγείται από το δικό μου σπιτικό. Το Μουσείο της Αργούς είναι ένα έργο ζωής. Είναι κάτι που το είχε ανάγκη η πόλη. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει ανάπτυξη, δουλειά στην πόλη. Με σχολεία, με τουρίστες, θα είναι προορισμός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί τι είναι. Δηλαδή θα δώσουν 2,5 εκατομμύρια, 2,600. Για να πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό. Θα δώσουν 2 εκατομμύρια 600.000 σε ένα κτίριο το οποίο σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια θέλετε. Θα αδειάσει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είναι διατηρητέο, δεν θα τον γκρεμίσετε κι εσείς. Κάτι θα το κάνω. Θα το κάνω εγώ, θα επιλέξω όμως. Μία βιβλιοθήκη. Σύμφωνοι. Αλλά αφήστε λέω... να το κάνω εγώ. Που γνωρίζω τα οικονομικά του Δήμου. Που ξέρω τις ανάγκες του Δήμου και των πολιτών. Μάλιστα. Μην παρεμβαίνετε λοιπόν. Και βγαίνετε μπροστά, μην τρελαθούμε τώρα. Για να πάμε παρακάτω, γιατί δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Ναι. Επιμένετε στο πρώην φίλη σας για την κυρία Υπουργό. Πρώην φίλη μου είναι, ναι. Okay. Επειδή δεν γνωρίζετε τι υπόθηκε. Όχι. Όχι σε μια τηλεφωνική μας συζήτηση. Ναι, είναι πρώην φίλη μου και δεν θα γίνει. Η τηλεφωνική συζήτηση είχε προηγηθεί τη σύγκρουση. Είχε να κάνει με την αποπομπή ενός αντιδημάρχου σας. Δεν είναι θέμα αποπομπής. Εγώ ακούω την κυρία. Όχι. Ναι, θέλω να καταλάβω. Πολύ... Τσακωθήκατε μετά τις ανακοινώσεις ή πριν. Θα το ξαναπώ. Εγώ διοικώ. Δεν συνδιοικώ. Και στα του Δήμου κανένας πολιτικός. Σας έγινε παρέμβαση από την Υπουργό. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να με πάρει τηλέφωνο. Σας έγινε παρέμβαση από την Υπουργό. Όταν υπάρχει ένα προσωπικό τηλέφωνο. Και συνομιλία, μα είπατε ότι είχαμε πλακωθεί πριν τις ανακοινώσεις, ρωτώ ή μετά. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο δεν μου επιτρέπει γιατί σέβομαι τι υπόθηκαν και σε έχω αρχές σε αυτό το κομμάτι πολύ αυστηρές. Αυτό λοιπόν το τηλεφώνημα είναι προσωπικό, δεν είναι ανακοινώσιμο. Μάλιστα. Και αυτό με δεσμεύει πλέον να κρατήσω μια στάση πρώην φίλη μου. Ούτε έχω κόντρες, ούτε τίποτα. Εξάλλου στις κόντρες καταλαβαίνετε εντάξει. Γι' αυτό για μένα τελείωσε και σας με την κυρία Μακρύ. Με ενέργεια οι κόντρες. Πολύ. Τρελαίνομαι. Λοιπόν. I love. Είναι πρωτεϊνό χορόφημα. I love baby too much. Λοιπόν, στην κυρία Μακρύ το λέτε. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να τα αφήσουν πάμε, αυτά λοιπόν. Πάμε, δήμαρχε. Γιατί οι κόντρες, κύριε Πολύζο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ έρχομαι σε κόντρα για τα συμφέροντα της πόλης μου. Και εκεί τελειώνουν όλα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Στην εξέλιξη των ανακοινώσεων έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Γιατί, ναι, δεν γιατί θέλετε να μην εμπλακείτε. Ξέρετε τι είπε. Είπε στην ανακοίνωση, δεν θυμάμαι τι. Για τον Κόρακα, ποιο. Όχι, αφήστε, δεν με νοιάζει αυτό. Η πρώτη της ανακοίνωση για τις μελέτες που ανακοίνωσε, λες και είναι δικιά της πρωτοβουλία ή έργο, όπως με την πυροσβεστική, ναι. Μην τρελαθούμε. Έναν αγώνα που κάνει η Δημοτική Αρχή και έχει κάνει δώρο το οικόπεδο. Έχει εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, ναι. Από τον κύριο Κουρέτα. Ναι, με το η κυρία Μακρύ, από το λογαριασμό της, να μην τρελαθούμε. Ελάτε. Μην τρελαθούμε, κύριε Πολύζο. Λοιπόν, ούτε είπε, βγάλτε την πρώτη ανακοίνωση. Ναι. Να δει, άφησε με μία φράση
Πώς το είπε, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Παιδιά, τυπώστε μου τις ανακοινώσεις και των δύο. Ναι. Φέρτε μου τις ανακοινώσεις. Όχι και των δύο, της κυρίας Μακρύ, η πρώτη ανακοίνωση. Όταν ανακοίνωσε την πρώτη ανακοίνωση, φέρτε. Ωραία, φέρτε που μου. Που ανακοινώνει λοιπόν τη μελέτη. Και θα πάμε παρακάτω και θα επιστρέψουμε. Ναι, θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ανακοινήθηκε αυτό το θέμα του δικαστικού μεγάρου. Εσείς το επικαιροποιήσατε, να δείτε δηλαδή πού βρίσκεται, τι καινούριο έχουμε. Υπάρχει αυτή η δέσμευση ότι είναι σε γκρουπ μαζί με τις Λαμίες. Ακούστε να σας πω κάτι. Για να δείτε και τη διαφορά εδώ στο Βόλο, στην πόλη μου που είναι η πιο ομορφότερη πόλη, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάτι αγκάθια, Παναγία μου. Κάτι τύποι, τι να σας πω, όχι φίδια κολοβά που λένε, χειρότερα. Στη Λαμία έχει ξεκινήσει το έργο, εδώ δεν έχει ξεκινήσει, αν σας λέει κάτι. Ποιος το εμποδίζει? Δεν ξέρω. Αφού λέτε, δεν ξέρω, δεν με... και δεν με νοιάζει, ακούστε να σας πω κάτι. Δεν είμαστε στο ίδιο γκρουπ. Θέλετε να σας πω? Δεν είμαστε στο ίδιο γκρουπ. Ναι, είναι στο ίδιο. Αλλά απλά εκεί ξεκίνησε. Τώρα αν δεν έχει την δυνατότητα η εταιρεία ή ο εργολάβος να τα ξεκινήσει ταυτόχρονα, το παίρνω πίσω. Μπορεί να προηγηθεί, λέτε. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ωραία. Το σχεδιασμό δεν το γνωρίζω γιατί δεν είναι δικός μου. Αν ήταν θα σας τον έλεγα. Να σας πω όμως κάτι. Γιατί να ρωτήσω? Και γιατί να, εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Έβαλα το τρένο. Λέω, επάνω στις δράγες. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Έβαλα το τρένο επάνω στις δράγες. Ατελείωτες ώρες. Πιέσεις, δεσμεύσεις. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στην ομιλία του, ας τρέξει η κυρία Μακρύ, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Τριαντόπουλος. Αυτοί θα εκτεθούν. Απλά να μην ξεχνάνε. Το 2028-27 έχουμε εκλογές. Εάν δεν έχει ξεκινήσει το δικαστικό μέγαρο, σε ποιες εκλογές θα πάνε? Εγώ τους εγγυάμαι ότι δεν θα πάρουν 20% στο Βόλο. Εάν το δικαστικό μέγαρο δεν έχει ξεκινήσει, γιατί? Και είναι δήλωσή μου αυτή. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορεί να έχει έναν πρωθυπουργό, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ και μέχρι τώρα έχει τηρήσει το λόγο του, να θετήσει τη δέσμευσή του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Το δικαστικό μέγαρο θα γίνει γιατί δεσμεύτηκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και μέχρι τώρα τηρεί τις δεσμεύσεις του. Αν εσείς θέλετε να βάζετε τρικλοποδιές, αλλάξτε κόμμα. Να δούμε τι γίνεται αυτές τις ημέρες με τον αγωγό Ομβρίων στην διασταύρωση Λαρίσης Αθηνών. Είναι ένα έργο το οποίο είχε γίνει μελέτη, το είχαμε σχεδιάσει, που αφορά όλη την ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης και των Παλαιών και ακολουθεί ανάλογο έργο και στη Λαμπράκη και μέσα στην συνοικία της Νεάπολης. Είναι, ο Βόλος είναι ένα εργοτάξιο. Να ανοίξουμε τη διατομή, λέτε, για να μπορεί να υποδέχεται περισσότερα. Ναι, αυτό νερά. Είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα που βγαίνω. Ωραία. Για τρέλα, για ακούστε να δείτε. Πριν μνημονεύσει... Για να το καταγράψουμε και να μην βγαίνετε εκτεθειμένοι. Δεν υπάρχει στο Βόλο επί ημερών μου βουλωμένα φρεάτια. Αυτό είναι ένας μύθος. Τα φρεάτια είναι πεντακάθαρα, δεν εμποδίζουν να εισέρχονται τα νερά μέσα στους αγωγούς Ομβρίων. Απλά όταν έχει έντονη βροχόπτωση, οι αγωγοί δεν έχουν, ο σχεδιασμός τους πριν 30 χρόνια πότε γίνανε είναι τέτοιος ώστε να μην μπορεί να δεχτεί τέτοιον όγκο νερού. Εκ των πραγμάτων λοιπόν το νερό παραμένει επάνω. Λοιπόν, αυτό είναι. Και τώρα προσπαθούμε πρώτον με τα έργα που κάνουμε η ΔΕΙΑΒ και δεύτερον με τα αντιπλημμυρικά έργα που υπογράφουμε την ερχόμενη εβδομάδα με το Πανεπιστήμιο. Για τα αντιπλημμυρικά έργα. Ένα έργο που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση 800.000 ευρώ. Το έχει βγάλει ο κύριος Τριαντόπουλος και πιστεύω να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Για τον περιφερειακό, αυτό που μας καταγγέλατε χθες στο ντοκιμαντέρ για τον Ντάνιελ, ότι έγινε αυτό το μεγάλο έργο και δεν είχε προβλέψει, τίποτα. Λοιπόν, επειδή μνημονεύσαμε το Μουσείο της Αργούς, έχουμε κάποιον ορίζοντα για εκεί? Εκεί βάσει τη σύμβαση το 2027 το παραδίδει. Εγώ έχω ενημερώσει και έχω μιλήσει με τον ανάδοχο ότι θα πάρει μία παράταση. Να ξεχάσει δεύτερη παράταση γιατί το έργο θέλω να παραδοθεί τέλος το 2027.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω το πρώτο δελτίο τύπου από την Υφυπουργού Παιδείας, την κυρία Μακρύ, που ανακοινώνει την εξασφάλιση χρηματοδότησης της μελέτης για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, του υπάρχοντος δικαστικού μεγάρου. Κάτι θέλατε να βρείτε που σας ξένησε, σας ενόχλησε σε αυτή την ανακοινώση? Διαβάζω κιόλας, είναι πολύ μικρό. Ποιο σημείο είναι, να το... Μπορείς να το διαβάσεις εκτός από αυτά. Σε παρακαλώ πολύ. Τις δύο τελευταίες παραγράφους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 5 χρόνια η κυρία Μακρύ είχε επανειλημμένως συναντηθεί τόσο με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την Υπουργό Πολιτισμού, τους τοπικούς φορείς κλπ., προκειμένου να συντηρηθεί το υπάρχον δικαστικό μέγαρο κτίριο διατηρηταίου στο κέντρο της πόλης. Δήλωσε σχετικά. Στη δήλωσή της θέλετε να πάω? Διάβες να δούμε. Δικηγόρος η ίδια, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των συναδέλφων μου, δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και των συμπολιτών μου, να κάνουν χρήση ενός δικαστικού μεγάρου καλά συντηρημένου, αντίστοιχου της ιστορίας της πόλης. Επιπλέον, οι υπηρετούντες στη δικαιοσύνη δικαιούνται να εργάζονται σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, καθαρό και αξιοπρεπές, μέχρι ότου ευοδοθούν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάλου. Μέχρι ότου ευοδοθούν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Ευοδοθούν, μπράβο. Σας την έδωσα αυτό. Ναι, το ευοδοθούν. Ότι αφήνει. Κρύβει για έναν. Ναι, δεν κρύβει. Έχει έναν υπαινιγμό. Πώς το κάνει, δεν έχει υπαινιγμό? Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, κύριε Πολίζο, ευοδόθηκαν. Αυτό που ήταν να κάνουν, το κάναμε. Μάλιστα. Τώρα δεν έχει να ευοδοθούμε. Εμείς αυτό που ήταν να κάναμε, το κάναμε. Άρα εσείς αντιδράσετε σε αυτό που το θεωρείτε παινιγμό ή ηρωνικό, ναι, ή οτιδήποτε. Μα είναι. Άλλο. Είναι. Ναι, επειδή την ξέρετε μέχρι καλύτερα. Ότου... Ναι, ευοδοθούν. Γιατί να ευοδοθούν? Δεν έχω να ευοδοθώ κάτι. Μάλιστα. Τελείωσε. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω, το έκανα. Να κλείσουμε χαρούμενα. Πάντα είμαστε χαρούμενοι και όταν έχουμε εντάσεις. Είναι η πρώτη χρονιά, νομίζω σας αγίνευσε τόσο η Κατερίνα Καινούριου. Ναι. Άκουσα την καλέσατε και όλα στην πόλη. Καταλαβαίνω, μπορεί να την ανεβάσετε έχεις, και στη σκηνή. Ναι, εσύ θα είστε, μαζί θα είστε πάνω. Α, θέλετε να τα πούμε όλα? Μαζί θα είστε εσείς επάνω. Τι, οι δυο λοιπόν, σας. Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου. Θα πείτε, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. 27 Σεπτεμβρίου έχει σήμερα. Περνάει ο χρόνος σε 2 μήνες. Από σήμερα υποδεχόμαστε. Όχι, το λέμε αυτό σήμερα, ναι. Το ανακοίνωσα στην εκπομπή της κυρίας Καινούριου. Αλλά το λέμε σήμερα εδώ, προφανώς κάποιοι δεν το είδανε, γιατί πολλές κυρίες και κύριοι και παιδιά, μια τέτοια εκδήλωση και αυτό που προγραμματίζουμε θέλει μεγάλη ετοιμασία και για τους ίδιους. Να κάνουν τα τραβήγματα, τα μποτέ, τα βαψίματα, το τι θα φορέσουμε. Θα τα κάνουν για τον Αργυρό, που αρέσει στα κορίτσια όλων των ηλικιών. Ναι, αντίστοιχα, έτσι. Το ίδιο και στη λοιπόν, Καινούργια. Να πω όμως κάτι. Εγώ αν σε κάτι, σε αυτή την εκδήλωση σας βάζω το καπέλο από την πρώτη χρονιά, δεν είναι μόνο ότι εμπνεύσατε το πάθος και όλοι δούλεψαν πολύ επαγγελματικά, γιατί δεν ήταν όλοι επαγγελματίες που οργάνωναν αυτό. Πήρατε επαγγελματίες μουσικούς καταπληκτικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας μας. Χοροδίες που έχουν επαγγελματίες, αλλά έχουν και παιδιά, ερασιτέχνες δηλαδή. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, το τεχνικό δυναμικό του Δήμου κλπ. Κλπ. Είναι επαγγελματίες, αλλά επιβάλλατε σε πολύ μεγάλα ονόματα, πρώτης γραμμής ονόματα, να δουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι επαγγελματίες. Δεν επιτρέψατε σε κανέναν να φέρει την ορχήστρα του, τους δικούς του μουσικούς που τους εμπιστεύονται, που τους ξέρουν. Όλοι δούλεψαν, κάναν τις πρόβες τους με τη Συμφωνική. Αυτό τους, εκεί σας βάζω το καπέλο. Θα πω πραγματικά, ήσουν παρόν πρόπερση ή επέρση. Έχω ξεχάσει και τους καλλιτέχνες που πείτε μου τον καλλιτέχνη. Το Ρέμο. Όχι, επέρση ήτανε. Πέρσι. Πέρσι. Όταν ήρθε στο εκθεσιακό να κάνει τις πρόβες, με τις πρόβες με τη χοροδία πίσω, έμεινε με ανοιχτό το στόμα, το θυμάσαι? Δεν περίμενε τέτοιο επαγγελματισμό. Εγώ θα πω το άλλο για μένα. Όχι επειδή τους έχω ζήσει, ο Ρέμος, ο Αργυρός, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που περάσαν από εδώ, και τους ευχαριστώ, γιατί κάποιοι ήρθανε και τραγουδήσανε για το Βόλο χωρίς να έχουν, αν θέλετε, μια γραμμή στο οικονομικό. Για μένα είναι αυτό που γίνεται εδώ από την τοπική κοινωνία, από το μουσικό σχολείο, από τις χοριδίες, από το χορευτικά μιλάμε. Έχω δεθεί τόσο πολύ με τους δασκάλους, με τα παιδιά, και τους έχω μεταφέρει αυτό το πάθος το δικό μου να αγγίξουν την τελειότητα. Δηλαδή εγώ
όταν τραγουδάει, ας πούμε, ο χι καλλιτέχνης, φεύγω. Τα παιδιά όμως που χορεύουν, που κάνουν τα χορευτικά, που κάνουν τις χοροδίες, κάθομαι και τα απολαμβάνω. Η εκδήλωση είναι αυτοί 300 άνθρωποι, 250 που είναι στη σκηνή, 50 που δουλεύουν από κάτω. Και κάθε χρόνο έχουν ένα guest, έχουν ένα καλεσμένο. Αυτό είναι. Είναι το κερασάκι. Η εκδήλωση για την πόλη που ταξιδεύει παντού. Είναι ο Βόλος. Είναι ο Βόλος. Τέλος. Είναι οι δικές μας δυνάμεις. Και να σας πω και κάτι. Όταν κατεβαίνω στην Αθήνα ή μιλάω, λέει, δεν πιστεύουμε ότι αυτή η παραγωγή γίνεται 99% από βολιώτικο δυναμικό και 1% είναι ο καλλιτέχνης που έρχεται. Και δεν το πιστεύουν που βγάζουν αυτή την εικόνα. Και φέτος. Πραγματικά όλοι αυτοί που δουλεύουν θα βγάλουν κάτι ξεχωριστό. Να πούμε βέβαια ότι φέρνουμε και κάτι πρωτοποριακό στο ένα θεματικό. Θα το ανακοινώσουμε. Να πούμε ναι, ότι θα μπαίνετε μέσα για τα παιδάκια. Γι' αυτό μην πάει κανένας πουθενά. Βάζουν αυτή τη μάσκα πλέον η τεχνολογία. Και σε ταξιδεύει. Πού θέλεις να πας, στο φεγγάρι? Το παιδάκι πάει στο φεγγάρι. Πού θέλεις να πας, στη Φιλανδία? Σε πόσα πράγματα έχουμε να επιλέξουμε? Καμιά δεκαριά, ό,τι τους αρέσει. Υπέρο. Είναι τρομερό αυτό το παιδί. Άρα ένα παιδί θα πάει και μια και δυο και τρεις και δέκα φορές. Μπορεί την ίδια μέρα ναι, να θέλει να δει. Είναι κάτι το. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Επειδή πήγα και το είδα, κάθε τι θεματικό που φέρνουμε, το επιλέγω, μου δείχνουν 5, 7, 8 και κάτι που μου αρέσει γιατί λατρεύω τα παιδιά. Και στο Μουσείο της Αργούς Virtual θα κάνετε. Θα γίνετε πολλά. Η αργοναυτική εκστρατεία. Ναι, θα συνεργαστούμε και με την κυρία Μενδώνη. Εγώ είμαι για όλα τα βαλάντια, ξέρεις. Δεν είμαι λαϊκός που μου αρέσει η Πάολα ή ο συγχωρεμένος ο κουμπάρος μου. Είμαι και σε αυτά πρωτοπορώ. Γιατί αν δεν μ' αρέσει, δεν περνάει. Όταν έφυγε ο Καράς, ήταν από τις φορές που σας είδα τσακισμένο. Όχι στεναχωρημένο. Τσακισμένο σας είδα. Όποτε τον θυμάμαι. Κατεβαίνω καμιά φορά στην Αθήνα ή ταξιδεύω και έχει φύγει ένας άνθρωπος που έχουμε ζήσει πολλά χρόνια μαζί και έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και πάνω απ' όλα ήταν φίλος μου πάνω απ' όλα και να ακούς τα τραγούδια του και ανατριχιάζεις. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, τον θυμόμαστε. Και θέλω να κάνω μία, το επεξεργάζομαι τώρα, μία συναυλία, έχω μιλήσει με την κόρη του και την κουμπάρα μου, τη γυναίκα του, να κάνουμε μία συναυλία σε ένα χώρο, να δούμε τώρα πού, όπου να έρθουν 4-5 καλλιτέχνες να τραγουδήσουν ένα χρόνο Βασίλης Καράς, απουσίας του, και τα χρήματα αυτά να πάνε σε ιδρύματα, είτε καρκινοπαθείς, είτε γυροκομείο, είτε ορφανοτροφείο, αυτό. Δηλαδή έχω μιλήσει ήδη με 2-3, θέλω να είναι 5 καλύτερα. Αυτό ψάχνω να δω τώρα τον κατάλληλο χρόνο, ή στο χώρο, ή στο εκθεσιακό. Α, στο Βόλο θα γίνει. Στο Βόλο, βέβαια. Άρα θα είναι πανελλαδική. Εδώ θα γίνει στο Βόλο. Με ένα αντίτιμο. Βάλτε ακριβό εισιτήριο. Γιατί να βάλω ακριβό? Για να μαζευτούν έσοδα. Για να μην το δει, εντάξει. Να μην το δουν όλοι. Δεν το κάνετε καλοκαίρι στο Πανθεσσαλικό να γεμίσει? Μπορεί να το. Καλή ιδέα, σου το σκεφτώ. Όχι, και αυτό. Εννοώ, θα είναι μια πανθεσσαλική συναυλία. Ναι, τώρα, είναι. Αν φέρετε 3-4 μεγάλα ονόματα. Ναι, από το θέμα είναι το καλοκαίρι, όλοι αυτοί δουλεύουν. Ναι. Κάνουν περιοδίες. Και είναι και αυτά. Κόντρα στα δικά του συμφέροντα. Είναι όπως το λες. Θα το δω όμως, θα το δούμε. Ήδη έχω μιλήσει με τον μαέστρο του. Είναι μια εκδήλωση όπου όλα τα χρήματα θα πάνε. Μπράβο. Με τη σύμφωνη Ωραία. Γνώμη της Χριστίνας, της κουμπάρας μου, της γυναίκας του, να πάνε σε ιδρύματα φιλανθρωπικά. Και θα είναι και μια νοσταλγική βραδιά, θα τον θυμηθούμε. Ναι, μια τελείωτη αγάπη, βραδιά, με... ναι. Να έρθουν λαϊκά παιδιά οι πάρες. Πείτε μου κάτι τελευταίο, έχουμε κάνει Μπεν Χουρ συζήτηση σήμερα. Σε διάρκεια. Γιατί μετακινήθηκε χρονικά ο απολογισμός που ήταν προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 30 του μηνός? Γιατί τον μετατοπίσατε χρονικά? Μετακινήθηκε γιατί αυτές οι καλικατούρες της αντιπολίτευσης κάνανε προσφυγή, γιατί λέει δεν κάνει να θεωρούν κατά την άποψή τους ότι κακώς το κάνουμε. Είναι για τρέλα αυτό που συμβαίνει. Δεν πειράζει, εμείς τους γλεντάμε. Ο νομοθέτης έχει βάλει ορίζοντα δηλαδή. Κανέναν ορίζοντα. Λέει μέχρι 31 Ιανουαρίου του κάθε έτους. Okay. Μέχρι. Α, μέχρι. Ναι, οπότε εγώ το κάνω όποτε θέλω. Όποτε γουστάρω. Άρα θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Να το πω στα λαϊκά. Θα και γίνει... το κάνω, δεν το ακυρώνω. Το πάω μετά 15 μέρες για να ξανακάνουν προσφυγή. Μάλιστα. Τα νούμερα. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Υγεία.